λέει ή θα τα δοκιμάσουμε. Θα φτιάξω εγώ. Θα αναβλώσουμε πουλμανάκι και θα πάμε στη Δέσποινα όλες μαζί. Να μας κάνει κούκλες. Λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμες να υποδεχτούμε Αλήθεια, έτοιμα. Να φύγουμε εμείς, δηλαδή, άμα είναι. Πώς λέω, η Ναταλία και εγώ είμαστε έτοιμες. Ωραία, πάμε, παιδιά. Να φύγουμε, άμα είναι εμείς. Πάμε για να χαμάμε. Να πούμε ένα καπαδάκι. Συγγνώμη, παιδιά, που ξεχύλισε η τεστοστερόνη από τον καναπέ. Ναι, μάγκη, ωραία. Συγγνώμη, δηλαδή. Πρίτσε τη ζαριά σου. Συγγνώμη, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Εντάξει, πω προσβλήθηκαν πάρα πολύ. Παίξε ένα χαρτο διπλωμένο. Δεν μπορώ, γιατί περιμένει το κορίτσι. Όταν έρθει, όλοι μαζί. Όλες μαζί πήγαν από πάλι. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, που χαιρόμαστε πραγματικά που τη φιλοξενούμε. Εκτός του ότι είναι ένα δίμετρο κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά, είναι και μια πολύ καλή ηθοποιός και είναι και... έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν είναι αυτό το χιούμορ που είναι εκ πρώτης όψεως εμφανές, είναι υπόγειο, γι' αυτό μ' αρέσει. Υπόγειο. Υπόγειο, πρέπει να τη γνωρίσει για να το καταλάβει, αλλά εγώ το καταλαβαίνω. Και πήγε να μασάει και το κοτόπουλο μόλις ήρθε, να τα πούμε. Όχι, σας ειρωνεύτηκε. Λέει, δουλεύετε πολύ σκληρά. Γιατί είστε όλους πεσμένους πάνω από το κοτόπουλο. Το κοίταζε όμως, το κοιτούσε. Το κοιτούσε, αλλά για να δούμε, θα το αγγίξει. Λοιπόν, το μέσα στην καλή χαρά υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά τη γοητευτικότατη Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου. Καλώς ήρθες. Γεια σας, γεια σας. Η Έλενα, ο Βασίλης και ο Δημήτρης δεν νομίζω ότι συγκινείται. Αφήσατε τίποτα γιατί... Να, κοίτα εδώ. Τα καλύτερα κομμάτια, κοίτα εδώ. Με τα χεράκια μας το φτιάξαμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Είσαι μια χαρά εδώ, ναι. Ναι, γιατί ήρθε η Άννα Μαρία που λέτε και την ώρα που ήρθε στο ρυθμιστικό διάλειμμα βλέπει έναν, δύο, τρεις, τους γήπες, πάνω από το πιάτο με το κοτόπουλο και το σφάζανε. Και τους κοιτάζει έτσι με σηκωμένο φρύδι και λέει, σκληρή δουλειά βλέπω. Βλέπω πολύ σκληρή δουλειά. Ρώτησε αν πληρωνόμαστε για αυτή τη δουλειά που κάνουμε, γιατί θέλουμε πληρωνόμαστε για να δοκιμάσουμε τα φαγητά τα οποία... Γεύση γνώστες. Και στις εποχές αυτές, αυτή είναι μια καλή δουλειά. Τι κάνω, είτε. Εντάξει, εσύ αλήθεια είσαι του φαγητού πολύ, είσαι. Πολύ, είμαι. Τρως κανονικά. Τρώω κανονικά. Επειδή είσαι ένα πολύ αδύνατο κορίτσι, γι' αυτό λέω. Μήπως και μου έλεγες ότι προσέχω, ότι κάνω μια διατροφή. Κοίταξε, αναγκαστικά προσέχω τώρα πια, γιατί και έχω μεγαλώσει, αλλά έχω και θυροειδή και λίγο προσέχω. Αλλά δηλαδή μία μέρα δεν προσέχω, μία μέρα προσέχω. Ναι. Το κάνω λίγο το έτσι. Κανονικό. Αλλά δεν μπορώ να ζήσω και να είμαι μόνο. Μ' αρέσει να τρώω. Ναι, εννοείται. Μπορεί να βοηθάει κιόλας την ίδια μέτρα κορίτσι. Το ύψος πάντα βοηθάει. Αυτό είναι αλήθεια. Βοηθάει στο να μην φαίνεται αν έχεις πάρει. Δεν βοηθάει στο να μην πάρεις. Ο θυροειδής πάντα είναι ένα πρόβλημα που σου μπλοκάρει το μεταβολισμό. Το ξέρω γιατί έχω κι εγώ και είναι, ξέρεις, είναι... Λίγο σπαστικό. Είναι σπαστικό. Έχω μάθει τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής μου. Είμαι με το χάπι αυτό της θυροξίνης και ζω πάντα με αυτό, ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αλλά είναι αυτό ότι σου μπλοκάρει το μεταβολισμό και δεν μπορείς να το... πρέπει να είσαι πάντα... Πολύ προσεκτικός, ναι. Πάρα πολύ. Mm. Αλλά σε ρώτησα γιατί μπορεί να μου έλεγες ότι αυτό το σώμα, ας πούμε, το διατηρήσετε. Μου έλεγες ότι όχι, κάνω μια διατροφή, ότι είμαι με λαχανικά, με ψάρι, με στεγνά κτλ. Κοίταξε, κάνω μια διατροφή η οποία βασίζεται στην ισορροπία, γιατί θέλω να τρώνε τα παιδιά καλά, άρα τρώω και εγώ καλά μαζί τους. Το προσέχεις αυτό στα παιδιά, έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και όταν αρχίσουν και σου λένε, θέλω τη σοκολάτα αυτή. Θα τη φάνε, όλα θα τα φάνε. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι όλα χρειάζονται. Και η σοκολάτα χρειάζονται και τα γαριδάκια χρειάζονται. Όλα χρειάζονται, αρκεί να έχει υπάρξει και μια βάση στις ηλικίες που πρέπει. Δηλαδή να έχουν μάθει να τρώνε και τα λαχανικά, τις σαλάτες. Και αργότερα εντάξει, θα φάνε, όλα θα τα φάνε. Όταν εγώ σε πρωτογνώρισα, Άννα Μαρία, παρότι γνωστό δεν έχουμε ποτέ κάνει παρέα. Ξέρεις, με την Άννα Μαρία έχουμε γνωριστεί φευγαλέα, σε παρέες, σε κάποια πάρτι κτλ. Ήσουν αυτό το κορίτσι, το ανέμελο, το ανεξάρτητο. Το λες έτσι με μια. Ήμουνα, έτσι, παλιά το λες μια θαλπορή. Ότι... Το λέω με θαυμασμό, γιατί. Θαυμασμό για το παρελθόν. Για το παρελθόν. Αυτό λέω τώρα. Ποια λυπάμαι, έχει γίνει χαλιά. Δεν λυπάμαι καθόλου. Δεν λυπάμαι καθόλου, γιατί πάω το γεγονός ότι η ζωή σε πήγε αλλού. Παραμένει. Με έριξε. Η ζωή σε έριξε. Να βάλω μια πρόταση κάπω. Δεν σώζεται. Μα σώζεται. Κάτσε να δεις πώς θα το σώσω τώρα. Μια χαρά θα το σώσω. Συντακτικό ξέρω. Ωραία. Μου αφήσεις. Εγώ περιμένω. Λοιπόν, ίσω λοιπόν ένα... το ξαναπάω από την αρχή. Ένα ανέμελο, τρελοκόριτσο, ανεξάρτητο. Ξέρεις, κανένας δεν μπορούσε να σε βάλει σε καλούπι κτλ. Φανταζόσουν τον εαυτό σου, μαμά δύο παιδιών, παντρεμένη κτλ. Ή σου φάνταζε πολύ μακρινό αυτό.
Δεν το είχα φανταστεί. Δηλαδή, δεν να το ορίστε, είδες, δεν λέω Μάρκη, δεν το είχα φανταστεί. Δεν το είχα σκεφτεί σαν εικόνα. Πως, αν μου έλεγες ότι κάποια στιγμή θα κάνεις δύο παιδιά, θα έλεγα εντάξει, ωραία. Ναι. Λίγο με το γάμο δεν είχα επαφή. Αλλά με τα παιδιά έλεγα εντάξει. Δεν είχα φανταστεί όμως πώς θα είμαι μέσα σε αυτό. Εδώ και τώρα δεν ξέρω πώς είμαι, δεν μπορώ να το δω απ' έξω. Ναι. Ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχεις χάσει καθόλου από το στυλ. Παραμένεις στα μάτια μου το ανεξάρτητο τρελοκόρισο καθόλου. Καθόλου. Ναι, δεν έχεις γίνει έτσι. Καθόλου. Δεν έχεις μπει καθόλου στο καλούπι το σύζυγος μαμά. Είσαι... Να βαρύνεις. Όχι, καθόλου. Είσαι η Άννα Μαρία που γνώρισα, απλά έχεις δύο παιδιά. Αγαπήσαμε. Και που όλοι αγαπήσαμε. Είσαι η Άννα Μαρία που όλοι αγαπήσαμε, απλά πλάς δύο παιδιά και το Φάνη Μουραντίδη σύζυγο. Απλά αυτό προσθέθηκε. Είναι. Όχι, κάποιες φορές νιώθω πολύ βαριά, θέλω να σου πω. Ναι. Πολύ. Ίσως είναι η κούραση, όχι πάντα. Όχι πάντα, αλλά είναι φορές που νιώθω ότι πω, είμαι 100 χρονών. Με κοιτάω και λέω πω. Όχι πάντα. Σήμερα είναι μια καλή μέρα, δεν νιώθω έτσι. Ναι. Εμείς φροντίζουμε εδώ για να φύγεις από το κουρέλι. Η Ναταλία φροντίζει για να φύγεις. Τώρα θα δεις πώς θα φύγεις, περίμενε. 150. Τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις κουρασμένη, το γεγονός ότι η καθημερινότητα, το γεγονός ότι αισθάνεσαι ότι έχεις την ευθύνη δύο παιδιά ανθρώπων ακόμα. Ναι, νομίζω ότι είναι η ευθύνη. Γιατί η καθημερινότητα δεν είναι. Είναι, εντάξει, και με τα παιδιά μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι ελαφριά, δηλαδή. Αλλά ίσως είναι η ευθύνη. Και ήρθαν και γρήγορα και τα δύο ναι, μαζί. Το ένα πίσω από το άλλο. Το ένα πίσω από το άλλο, κανονικά. Καλό είναι αυτό νομίζω. Δεν είναι. Ναι. Τύπου, εκτός αν θέλεις να κάνεις κι άλλο. Αν θέλετε να κάνετε κι άλλο. Αλλά άμα θες να μείνεις τα δύο, νομίζω ξεμπερδεύεις. Όχι, ναι. Ξεμπερδεύεις, δεν ξέρω. Γιατί τώρα είναι στην ηλικία που τσακώνονται και είναι δύο αγόρια και γίνεται στο σπίτι κόλαση. Και λέω Παναγία μου, οι άντρες δηλαδή. Πω. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Είσαι και με τρεις τώρα μες στο σπίτι. Ναι. Αυτό δεν είναι και κακό, βέβαια, γιατί είσαι μοναδική γυναίκα με τρεις άντρες μες στο σπίτι. Και φαντάσου ότι σε 17-18 χρόνια από σήμερα θα σε έχουν βασίλισσα. Σε 17. Κάνε υπομονή 17 χρόνια. Όχι, τίποτα. Λίγο έμεινε. Που θα πάρω έτσι. Σε 17-18 χρόνια δεν θα είναι ποτέ και τρεις στο σπίτι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι στάνταρ. Καλό, αυτό το είχα σκεφτεί. Τώρα απόλαυσέ το, μετά δεν θα υπάρχει τίποτα. Παιδιά, δεν έχουμε κάνει κουρέλι σήμερα, δεν υπάρχει. Τις πετάμε συνέχεια ατάκες. Η Άννα Μαρία θα πει, εντάξει, μία που ήρθα σε αυτό, θα ξαπαντήσω ποτέ. Ξανακλείστε ποτέ. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι καλό που έχουν τόσο μικρή διαφορά. Είναι, όσο ναι. Για το θέμα που ρώτησα, αν θα ξανακάνουν, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι η Άννα Μαρία είναι άνθρωπος που θα προγραμμάτιζε ποτέ. Τώρα θα κάνω και ένα τρίτο παιδί. Αν της προκύψει. Ναι, το λέω γιατί μπορεί και να το κάνει. Με την εντάξει, μερικές έχουν θέμα και το να κάνεις δύο παιδιά κολλητά, δηλαδή κοντά, ας πούμε, μπορεί να πει για το σώμα να είναι καλό αυτό. Ξέρεις τύπου να πεις τέλος. Κοίταξε, άμα μπορούσα, δηλαδή άμα μπορούσα να ήμουν σε μια φάση οικονομικά σίγουρη, να ήταν βέβαια, τα πράγματα καλύτερα, όλα αυτά, θα έλεγα να κάνω άλλα δύο. Ναι. Θα ήθελα. Αλλά δύο ακούω. Ναι, να είναι τέσσερα, μην είναι τρία. Τέσσερα. Ναι, ο μονός αριθμός στα παιδιά δεν είναι καλός. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, το παιδάκι σάντουιτς που λέγαμε την άλλη φορά. Το παιδάκι σάντουιτς. Δεν το λυπάσαι το παιδάκι σάντουιτς, μην υπάρχει. Και άμα σου βγουν άλλα δύο αγόρια. Δεν με νοιάζει, ας είναι 15, δεν με νοιάζει. Τώρα πια, τώρα, ναι, συνήθισα. Τέσσερα αγόρια να τσακώνονται. Εντάξει, Άννα Μαρία. Καλά, αυτό είναι ένα θεωρητικό έτσι. Α, εντάξει. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες, ότι η κρίση είναι ένας παράγοντας που σε κάνει να μην σκεφτείς να μεγαλώσεις την οικογένεια. Εδώ άνθρωποι δεν ξεκινάνε να κάνουν οικογένεια, όχι. Και πολύ σωστό αυτό. Στις εποχές όταν υπάρχει τώρα... βέβαια τέτοια οικονομική ανασφάλεια, εδώ άνθρωποι, αυτό που λέει, ότι άνθρωποι που θέλουν λαχταρά να κάνουν ένα παιδί και το σκέφτονται. Αλλιώς άνθρωποι που αγαπάνε πραγματικά τα παιδιά και θέλουν. Αν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική ανασφάλεια, θα κάνανε και δύο και τρία και τέσσερα έτσι. Παιδιά. Γιατί όντως τα παιδιά είναι μα χαρά. Μα εδώ έχεις ανασφάλεια τώρα με τα δύο. Λες τι θα γίνει στη συνέχεια, μεγαλώντας. Φέρνοντας κι άλλα, δεν θα είσαι σωστός απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή είναι λίγο σαν κάτι οικογένειες ίσως παλιότερα, από 15-16 ακριβώς, παιδιά και είναι στον δρόμο. Ακριβώς. Και άλλωστε ένα κορίτσι που είναι παρθένος στο ζώδιο, τα μετράει όλα. Και τα σκέφτεται πολύ πρακτικά, γιατί δεν έχει τον παρορμητισμό να πει, έλα μωρέ, πάμε και όπου μας βγάλει. Λοιπόν, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα με την Άννα Μαρία. Μείνετε στην παρέα μας, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.